αρνητικό σχόλιο που έχει γραφτεί για εσένα ποιο είναι? Είναι που μου λέγανε ότι έχω γίνει, έχω πετύχει στο YouTube. Γιατί έχω γνωστούς φίλους και διάσημους. Είναι πολύ προσβλητικό να σου λένε ότι έγινα διάσημος και γνωστός επειδή είμαι φίλος της Σινατσάκη. Ρε δεν πάνα. Τελευταίες μέρες δέχτηκε πολλά αρνητικά σχόλια για το γεγονός ότι είπε σε ένα βίντεό της ότι θα αφήσει το παιδί της να επιλέξει αν θέλει. Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Το ότι η Μέρη είπε θα αφήσω το παιδί μου να επιλέξει το τι θέλει να κάνει. Αυτοί που γράφουν αυτά τα σχόλια δεν ξέρουν τι πάει να πει αγάπη και αποδοχή. Η Μέρη μίλησε μόνο για το δικό της το παιδί και είπε ότι είναι βιολογικά γεννήθηκε κορίτσι, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε, και ότι το κοινωνικό του φύλλο θα το επιλέξει η μικρή ίδια. Πρέπει να είσαι εντελώς λίγος στην ψυχή για να μπορείς να σχολιάσεις αυτό αρνητικά. Δηλαδή, ούτε παρότρινε κανέναν να πάει να κάνει το οτιδήποτε. Δεν στεναχωρήθηκε, εκνευρίστηκε η Μέρη, επειδή έχει κάνει 10 χρόνια ψυχοθεραπείας. Κάθεται και απαντάει στα αρνητικά σχόλια με κατεβατά, με επιχειρήματα και τέτοια.